ακτιβιστές και είχατε συλληφθεί. Εγώ ήμουν από την απέναντι μεριά, καλύπτοντας το ρεπορτάζ και είχαμε συνομιλήσει για πρώτη φορά. Δεν βρεθήκαμε ποτέ. Χαίρομαι που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Είπα και νωρίτερα ότι θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Από τη Βουλή θα ξεκινήσουμε. Μίλησα και για τα επεισόδια που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός του χώρου του Κοινοβουλίου από ομάδες ακροδεξιών, σαφέστατα, απόψε από ό,τι ακούμε από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Ωστόσο, την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε ένα συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο το οποίο είχε αρκετές χιλιάδες κόσμου, είχε και αρκετά παρατράγουδα όμως. Σε εκείνο το συλλαλητήριο είδαμε εικόνες με κάποιους να ανεβαίνουν τις σκάλες πίσω από τον άγνωστο στρατιώτη, να επιτίθεται στις δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονται εκεί, να υπάρχουν συμπλοκές σώμα με σώμα, αρκετά βίες, εντυπωσιακές εικόνες για να συμβαίνουν σε ένα συλλαλητήριο. Πολλής λόγος και κουβέντα ξεκίνησε για το ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έστεκαν μπροστά από τις δυνάμεις της αστυνομίας και επιχειρούσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό για να μπουν στο Κοινοβούλιο. Τοποθετήθηκε ο κύριος Βούτσης, τοποθετήθηκε η κυρία Γεροβασίλη, δίνοντας το στίγμα για το ποιοι ήταν αυτοί και το τι επιχειρούσαν. Ο λόγος για ένα οργανωμένο σχέδιο από την Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ σήμερα, μιλώντας στην ελληνική τηλεόραση, αναφέρθηκε ακόμα και σε βουλευτές οι οποίοι βρίσκονταν της Χρυσής Αυγής στο χώρο, καθοδηγώντας ή επιχειρώντας να σπάσουν μαζί με τους τα άτομα που επιτίθενταν στις αστυνομικές δυνάμεις τον κλειό αυτό για να καταφέρουν να μπουν στο Κοινοβούλιο. Εκείνη λοιπόν την ημέρα, την Κυριακή, τρεις καλοί συνάδελφοι που έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο απόψε μαζί μου, βρέθηκαν, οι δύο εξ αυτών βρέθηκαν στο χώρο πέριξ της Βουλής για να καλύψουν το ρεπορτάζ. Κώστας Δαντάμης. Κώστα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας είναι ο φωτογράφος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση πρώτος από δυνάμεις ακροδεξιών. Τον χτύπησαν, του πήραν τον εξοπλισμό. Και από εκεί και πέρα, τη συνέχεια θα τη συζητήσουμε, θα την αναλύσουμε εδώ. Θωμάς Ιακώμπη. Θωμά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα που είσαι εδώ. Εσείς ο δεύτερος ο οποίος δέχτηκε την επίθεση και μάλιστα στην περίπτωση τη δική σου κατάφερες, είχες ένα κινητό από το οποίο κατέγραφησαν οι διάλογοι, όλα αυτά τα οποία είπαν σε σένα, ό,τι απάντησες, και μέσω αυτού μπόρεσε ο κόσμος να καταλάβει το ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην επίθεση στο πρόσωπό σου. Μαζί μου επίσης απόψε η Αντζέλη Κουρούνης. Αντζέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εσένα που είσαι εδώ. Η Αντζέλη είναι η δημιουργός, συνδημιουργός, μαζί με το Θωμά, της πρώτης ταινίας που αφορούσε τη δράση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Μια ταινία η οποία κάποιους δεν εντυπωσίασε, κάποιους αφύπνισε και κάποιους εξαγρίωσε, φαντάζομαι, τη Χρυσή Αυγή, όταν αυτή άρχισε να προβάλλεται. Να ξεκινήσουμε όμως χρονικά, να ξεκινήσουμε από την Κυριακή, να ξεκινήσουμε από τη στιγμή που βρίσκεσαι, Κώστα, από σένα, στην πλατεία του Συντάγματος, καταγράφοντας το συλλαλητήριο και διαδοχικά τα επεισόδια. Βρισκόσουν που κινήθηκες μόνος σου, ήσουν με κάποιους συναδέλφους? Ξεκίνησα με κάποιους συναδέλφους. Mm-hmm. Βρισκόμασταν στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχε στηθεί ένα βίντεο γουόλ. Και εκεί που είχε αρχίσει και μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά, είχαμε πάει και λίγο πιο νωρίς για να κάνουμε κάποιες εικόνες κατά τη διάρκεια που έρχεται ο κόσμος, σιγά σιγά που αρχίζει και μαζεύεται. Και μείναμε εκεί για αρκετή ώρα, περίπου μέχρι τις 1 η ώρα, όπου και με έναν συνάδελφο ξεκινήσαμε και είπαμε, αφού ακούσαμε από κάποιους άλλους συναδέλφους, mm-hmm. ότι μάλλον αρχίζει κάτι, γίνεται κοντά στα σκαλάκια της Βουλής, να πάμε προς τα εκεί. Και ξεκινήσαμε, πήγαμε προς τα σκαλάκια της Βουλής και είδαμε ότι είχαν αρχίσει ήδη οι σπηλιοκές με κάποιους από τους παρευρισκόμενους στην πορεία και με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε πλέον για τη στιγμή, και νομίζω μπορούμε να δούμε και τα πλάνα, mm-hmm. Λεωνίδα, για τη στιγμή όπου έχουμε κάποιες ομάδες που έχουν ανέβει στα σκαλιά,
επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα αργότερα του τραυματισμού του δικού σου. Ωστόσο, έχουμε τις δυνάμεις αυτές που έχουν, τις ομάδες μάλλον των ανθρώπων αυτών που έχουν ανέβει επάνω στα σκαλιά, επιτίθενται στις δυνάμεις. Εκεί είστε κανονικά, τραβάτε εσείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι. Ξεκινώντας, τραβήξαμε και για πάρα πολλή ώρα, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Τραβάγαμε κανονικά, κάναμε τη δουλειά μας, είτε άλλοι συνάδελφοι λίγο πιο χαμηλά στα σκαλάκια, είτε κάποιοι άλλοι που ήμασταν λίγο πιο ψηλά και πιο κοντά στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και όσο διαδραματιζόταν αυτό το πράγμα, που κράτησε πάρα πολλή ώρα, πολύ έντονες καταστάσεις, πολύ βίαιες καταστάσεις, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και κάποια στιγμή πλέον αρχίζει να σπάει ο όγκος των ομάδων αυτών που βρίσκονταν στα σκαλιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποιο δακρυγόνο από την ένταση που δημιούργησε στην ατμόσφαιρα απομακρύνθηκε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Εκεί φεύγετε και εσείς προς τα πίσω. Ήτανε κάποια δακρυγόνα που αρχίσαν και απομακρύνανε λίγο πιο περισσότερο τον κόσμο. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια μπορεί να πέφτανε κάποια δακρυγόνα, αλλά δεν ήταν τόσο. Ο κόσμος έμενε, συνέχισε να μένει εκεί. Και αυτό ήταν το περίεργο, γιατί συνήθως διαλύονται πιο εύκολα. Και άρχισαν να απομακρύνονται. Αρχίσαμε και εμείς να πηγαίνουμε λίγο προς τα πίσω. Μετά υπήρχαν μεμονωμένα άτομα και όχι τόσο μεγάλος όγκος πάνω στα σκαλιά, που συνέχισαν να συγκρούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις, μεμονωμένα άτομα. Έτσι μετά σιγά σιγά άρχισε να μεταφέρεται λίγο πιο αριστερά κατά κάποιο τρόπο προς τα άλλα σκαλάκια της Βουλής, προς το αριστερό κομμάτι, αριστερά από το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Και ακόμη πιο μετά, στο αριστερό κομμάτι, στη ράμπα, την κεκλειμένη ράμπα που ανεβαίνει προς τη Βουλή. Εκεί που πέσανε τα κυκλειδώματα, που ακριβώς έγινε μια επιχείρηση για να ανέβουν προς τα πάνω, αντέδρασαν ακριβώς οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Υπήρξε ο Πετροπόλεμος, είναι το σημείο χαρακτηριστικά που έβγαλε μια ανακοίνωση η αστυνομία ότι μάζεψαν η Βουλή, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, 86 σακούλες λέει γέμισαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα τα οποία έπεσαν στο συγκεκριμένο σημείο. Τραβάτε και εκεί, αργότερα ήταν όταν είχες το πρόβλημα εσύ? Ναι. Ήταν αρκετά αργότερα μπορώ να πω. Που κάποια στιγμή αφού συνεχίσαμε και ήταν και στο δρόμο στις συμβουλές των οδών, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, εκεί στα φανάρια γύρω-γύρω. Συνεχίσαμε και τραβάγαμε για αρκετή ώρα. Ως που κάποια στιγμή με έναν συνάδελφο, με τον Νίκο τον Παλαιολόγο, αποφασίσαμε να πάμε προς τα γραφεία του πρακτοριού του ΣΟΥΚ και να στείλουμε μερικές εικόνες, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί ήταν αρκετή ώρα που συνεχίζονταν αυτό το πράγμα, να ηρεμήσουμε λίγο, να συνταχθούμε και βλέποντας ότι ο κόσμος δεν είχε διάθεση να σπάσει, να σταματήσει όλη αυτή την κατάσταση, είπαμε και ξαναβγαίνουμε μετά από 20 περίπου λεπτά. 20-30 λεπτά. Εκεί συνταχθήκαμε λίγο με τον συνάδελφο και βγήκαμε προς τα έξω. Βλέποντας ότι συνεχίζει όλη η κατάσταση, πάμε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικά, πλησιάζοντας σιγά σιγά και βλέποντας ότι δεν είχαμε κάποιο άμεσο κίνδυνο, δεν διατρέχαμε κάποιο άμεσο κίνδυνο. Είχαν ήδη ξεκινήσει και πάλι στα σκαλάκια στην αριστερή μεριά, εκεί περίπου και κοντά στο. Στον Άγνωστο Στρατιώτη, από την αριστερή μεριά. Εκεί λοιπόν και καθόμαστε να κάνουμε λίγες ακόμα εικόνες και να πούμε ότι εντάξει, μέχρι εδώ ήτανε, αφού συνεχίζεται και τόσο έντονα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόσο. Να το ρισκάρουμε και σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και ήταν ακριβώς οι τελευταίες εικόνες που εκεί είπαμε. Τέλος, τελευταία εικόνα και πάνω που πάω να φύγω, είχαμε λίγο αποκτήσει μια μικρή απόσταση. Είχα μείνει λίγο μόνος μου στο σημείο που είναι οι εύζωνες και λέω, και έρχεται κάποιος μπροστά μου, με κουκούλα, καλυμμένα χαρακτηριστικά μπροστά με ένα φουλάρι και μου λέει δώσε μου τώρα την κάμερα. Του λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ, επαγγελματίας είμαι, άσε με σε παρακαλώ πολύ να κάνω τη δουλειά μου, έφυγα, τελείωσε. Και μου λέει δώσε τώρα την κάμερα. Τι θέλεις, μου λέει, να φέρω και τους άλλους, δεν βλέπεις πώς είμαστε. Και του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχίζει μου τραβάει το λουλί από την κάμερα, την είχα περασμένη εδώ στο λαιμό και όχι στο χέρι. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω και άλλους δύο να έρχονται από πίσω. Ο αριστερός ήταν με μία μάσκα για χημικά και με ένα ρόπαλο. Και ξεκινάει ο αριστερός να με βαράει στο χέρι και στον μπούτι για να αφήσω την κάμερα. Συνέχισα εγώ να κρατάω όσο μπορούσα, ώσπου κάποια στιγμή βλέπω κι άλλο κόσμο αρχίζει να έρχεται και αφήνω την κάμερα, βγάζω την κάμερα και αρχίζω να πάω να τρέξω.
Εκείνη τη στιγμή και ένας συνάδελφος προσπάθησε να μπει λίγο στη μέση για να σταματήσουν, γιατί άρχισαν να μας κυνηγάνε, παρόλο που είχα αφήσει εγώ την κάμερα. Και προσπαθούσα να τον τραβήξω και αυτόν, να του λέω τελείωσε, άστο, πάμε να τρέξουμε. Αρχίζουμε λοιπόν να τρέχουμε και κάνοντας τον κύκλο γύρω-γύρω από τους θάμνους που έχει σε εκείνο το σημείο, βγαίνοντας μπροστά, μπροστά στο δρόμο, στην Αμαλίας, εκεί ακριβώς εμφανίζεται άλλη ομάδα, με περιορίζει και αρχίζουμε να βαράνε, με ρίχνουν κάτω και αρχίζουν και με βαράνε σε ένα κύκλο, κλωτσιές, 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 ώσπου κάποια στιγμή φεύγει και το κράνος, σηκώνει τη μάσκα και εκείνη τη στιγμή μου τραβάνε τα μαλλιά προς τα πίσω, φωνάζοντας και διάφορες κουβέντες παράλληλα, και όπως γυρνάω και εγώ λίγο αριστερά, εμφανίζεται κατά πάσα πιθανότητα και ο ίδιος άνθρωπος με το μαδέρι που ήταν πιο πριν, με το ρόπαλο, και αρχίζει και μου δίνει μια κατευθείαν στο κεφάλι. Και ξανακουρνιάζω για λίγο, τρώω άλλη μια, και μετά από λίγη ώρα, ενώ συνεχίσανε πάλι να με βαράνε, τότε ψιλοχαλάρωσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα και εγώ πώς ηρέμησε το όλο πράγμα. Σηκώθηκα γρήγορα-γρήγορα και άρχισα να κατεβαίνω προς τα κάτω του πανεπιστημίου. Από τη λεκτική τοποθέτηση κατά τη διάρκεια που συνέβαινε όλο αυτό, κατανόησες εσύ από ποιο χώρο μπορεί να προέρχονται? Ήταν μια ακροδεξιά λεκτική τοποθέτηση? Ναι, ναι, ναι. Ήταν καθαρά ακροδεξιά η τοποθέτηση. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν και ο άνθρωπος που είδα, δηλαδή με το κοντάρι και ήρθε προς τα εμένα. Είχε και χαρακτηριστικά, ας πούμε, πάνω στο ρόπαλο, που παρέπεμπε, ας πούμε, ότι ήταν γενικότερα του συλλαλητηρίου τουλάχιστον. Τώρα, μου λες ότι φορούσες μάσκα, απολύτως κατανοητό, χημικά πέφτανε, ναι, ναι. Δουλειά κάνεις, πρέπει να μείνεις στο χώρο. Ακριβώς. Άρα, για να αντέξεις στο πέρασμα του χρόνου εν μέσω χημικών, για να δουλέψεις, χρειάζεσαι τη μάσκα. Ακριβώς. Να υποθέσω, να εικάσω, ότι δεν ήταν μια προσωπική επίθεση. Δύσκολο να αναγνωρίσεις κάποιον ο οποίος φοράει μάσκα, φοράει και κράνος ταυτόχρονα, ναι, 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 για να αποφύγει τα όποια αντικείμενα πέφτουν, ναι, τριγύρω. Άρα ήταν μια επίθεση συνολικότερα, γενικότερα απέναντι στον τύπο. Στον τύπο. Σε έναν τύπο ο οποίος κρατάει μια φωτογραφική μηχανή, μια κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι θα το χαρακτήριζα και εγώ. Τουλάχιστον γενικότερα στον τύπο. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα από τη φραστική επίθεση, από τη φραστική τοποθέτηση που υπήρχε σε ό,τι σε αφορά, ποιο ήταν, τι κατάλαβες εσύ, γιατί ήσουν εκεί? Γιατί ήμουν εκεί, γιατί τράβαγα αυτό που τράβαγα. Εκείνη τη στιγμή και συγκεκριμένα η τελευταία εικόνα καλώς που τράβηξα ήταν που είχαν ένα αστυνομικό κάτω και το χτυπάγανε. Και ήταν η τελευταία εικόνα αυτή, δηλαδή, καλώς που τράβηξα. Ήταν κάπως περίεργο, και ακόμα και όταν σταμάτησαν να με χτυπάνε, ο κόσμος γύρω, εμένα αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο κόσμος γύρω, ότι δεχόμουν, συνέχισα να δέχομαι φραστικές επιθέσεις στο άτομο μου. Και ήταν κάπως πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Όχι μόνο δεν σταματήσανε. Είδαμε τα πλάνα λίγο νωρίτερα, τα πλάνα του τραυματισμού σου, όταν έφτασαν πλέον και οι κάμερες εκεί, γιατί φαντάζομαι η κάμερα δεν βρέθηκε αμέσως εκεί. Υπήρξε ένας χρόνος που μεσολάβησε μέχρι να έρθει η κάμερα. Ναι, ναι, όχι, κατέβηκα εγώ, ήταν η Λιάννα Σπυροπούλου και ο Άγγελος Ομπαράη, ήταν δύο συνάδελφοι που με βοηθήσανε και να κατεβώ λίγο προς τα κάτω, και κοντά στην Βουκουρεστίου ήταν εκεί πέρα που ήταν και αστυνομικές δυνάμεις, και βάλανε μια καρέκλα να κάτσω, που ήταν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκεί μαζεμένοι. Και ήταν εκεί κάμερες. Ουσιαστικά αυτό πώς σταμάτησε, η επίθεση πώς σταμάτησε? Αυτό, να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το κατάλαβα 100%. Κάποια στιγμή σταματήσανε, απλώς ανοίξανε, και εκείνη τη στιγμή και εγώ πετάχτηκα και άρχισα να πηγαίνω προς τα κάτω. Δεν το κατάλαβα κι εγώ, και ούτε άκουσα σταματήστε, τέλος, τέλος. Υπήρξε προτροπή από τον κόσμο που ήταν τριγύρω ότι σταματήστε, τι κάνετε, γιατί τον χτυπάτε? Δεν άκουσα κάτι, δεν άκουσα απολύτως τίποτα. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να το πω με σιγουριά. Και προσπαθούσα να έχω όσο μπορούσα, όσο δεχόμουν την επίθεση κάτω, προσπαθούσα, και ήταν και λίγο βοήθησε νομίζω και η αδρεναλίνη, να αντάχω 400 για να μπορέσω να προστατεύσω αυχένα, κεφάλι, ό,τι μπορώ να κάνω, και να βρω κάποια στιγμή από τον κύκλο που είχαν κάνει, αν μια βρίσκα διέξοδο, να μπορέσω να τρέξω, να πεταχτώ και να τρέξω τουλάχιστον λίγο προς τα έξω. Θωμά, σε σένα θα έρθω. Και θα έρθω σε σένα γιατί εσύ ήσουν ο δεύτερος ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Σε διαφορετικό σημείο από αυτό που ήταν ο Κωστής? Αρκετά κοντά, ούτε 100 μέτρο πιο κάτω, στη Πανεπιστημίου, στο ύψο Κρυαζότου. Και είχα τελειώσει στην ουσία να δουλέψω, είχα κάνει τις συνέντευξεις που ήθελα για τα κομμάτια που είχα να γράψω. Έβγαλα το κινητό για να τραβάω αυτά τα άτομα που κινιόντουσαν μέσα στην ομίχλη των χημικών, και τη στιγμή που λέω, οκ, τα έχουμε,
γυρνάει ένας γεροντεμένος και μου λέει, εσύ είσαι αυτός που, εσύ δεν είσαι αυτός που τράβηξε το ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή. Και άρχισε αμέσως να μου επιτίθεται και να... Απάντησες εσύ? Όχι, δεν απάντησα. Δεν είχα ούτε χρόνο, δεν είχα ούτε διάθεση να τον λογαριάζω. Από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι ήμουνα στο στόμα του λύκου, ότι ήμουνα περικυκλωμένο από φασίστες, από χρυσαυγίτες, ήταν πεντακάθαρο. Δεν με ξέρει κανείς, εκτός από το κύκλο φίλων μου. Δεν είμαι κανένα δημόφιλος γνωστός άτομο. Mm-hmm. Αν ήταν ακόμα η Αγγελή Κουρούνης, που είναι πιο γνωστή, οκ. Okay. Αλλά εμένα μόνο χρυσαυγίτες μπορούσαν να με αναγνωρίζουν σαν σχέση με τη ταινία της Αγγελικής, επειδή ήμασταν επί χρόνια πολύ κοντά γύρω τους και γνωρίζανε τις φάτσες μας. Με τραβήξανε από τη μέση του δρόμου για να μην φαίνομαι στον άξονα που είδανε οι αστυνόμοι, που μπορούσαν οι αστυνόμοι να το παρακολουθούν. Mm-hmm. Αρχίσανε να βαράνε άγρια, δοκιμάζοντας συνεχώς να μου πάρουν το κινητό, επειδή είπανε ότι θέλουν και καλά να σβήνω τις εικόνες που κανείς δημοσιογράφος δεν θέλει να το κάνει. Μετά όμως από πολλές γκροθιές και κλωτσίματα, προτιμούσα, ας πούμε, να το σβήσω. Ηρέμησαν λιγάκι να μου δώσουν το χρόνο να το σβήσω, το οποίο έκανα. Δεν ηρέμησαν από αυτό. Είχαν διάθεση να συνεχίζουν. Στην ουσία δεν ήταν κάτι προετοιμασμένο, κατά την δική μου άποψη. Με είδανε, με αναγνώρισαν, έσπασε το μίσος τους. Είναι ανθρωπάκια δυστυχισμένα, μίζερα, που ζουν από το μίσος και από το θυμό. Και ήμουνα το ιδανικό θύμα. Πόσα άτομα ήταν αυτοί οι οποίοι... 5 με 10. 5 με 10 άτομα. Αμέσως με περικυκλώσανε. Mm-hmm. Με το που ο αρχηγός, ας πούμε, αυτός που με αναγνώρισε, ήταν ο πρώτος να ντράει. Οι άλλοι αμέσως κάνανε ομάδα. Τώρα, εσύ είχες ένα κινητό, το κινητό το οποίο είχες σηκώσει. Μάλιστα. Και τράβαγες. Είχα πριν να αρχίσω να τραβήξω, είχα το μαγνητόφωνο που έγραψε στη τσέπη. Και ευτυχώς αυτό το μαγνητόφωνο, ναι, το οποίο, ναι, ήταν, ναι, στη τσέπη. Ναι. Μάλιστα. Το καταστρέψανε, με κλέψανε και εμένα, μου ανοίξανε το σακίδι και μου κλέψανε το ακουστικό και τηλέφωνο και διάφορα πράγματα. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν κάτι συστηματικό, ήταν χαοτικό, δεν ήταν προετοιμασμένο. Θεωρώ ότι ήταν, ας πούμε, το κερασάκι στη τούρτα, μια που είχαν ήδη εντολή να βαράνε δημοσιογράφους και ρεπόρτερ και φωτογράφους και... Εγώ ήμουν, βέβαια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε λίγο ό,τι έγραψε το κασετοφωνάκι που είχες στην τσέπη. Έχουμε το ηχητικό απόσπασμα, να το ακούσουμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα με το Θωμά. Σβήστο τώρα! Έγινε! Άσε με λιγάκι να το κάνω, άνθρωπε! Ωραία! Το σβήνω! Σβήστο τώρα! Περίμενε! Από μέσα, στα μάτια να μετράω! Μα το κάνω! Προχώρα και σβήστο, προχώρα! Το κυματέρι για την Χρυσή Αυγή! Σταμάτα τώρα! Αφήστε τον! Βοήθεια! Ηρεμία! Αφήστε τον! Βοήθεια! Λοιπόν, αυτό είναι το ηχητικό, για να μην έχει κανείς αμφιβολίες.
όταν μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, με το τι έχει να κάνει. Ένα μικρό δείγμα γραφής είναι αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάμερες δεν υπήρχαν για να το καταγράψουν. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι υπάρχει μέσα στην ατυχία τη δική σου να βρεθείς εκεί, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, να υπάρχει ένα κασετοφωνάκι που κατέγραψε αυτό εδώ, ντοκουμέντο, και αποδεικνύει το τι ακριβώς συνέβη. Οι διάλογοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για να αμφισβητήσει κάποιος το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προέβησαν στην ενέργεια αυτή, στην επίθεση. Στο κάλεσμα για βοήθεια, υπήρξε κάποιος που αντέδρασε? Υπήρχε κόσμο που ήταν από την άλλη πλευρά της Πανεπιστημίου, που δεν μου φαινόταν χρυσαυγίτες, αλλά εθνικιστές απλοί. Και ένιωσα σαν σε μια ταινία. Δεν είχα στη ζωή μου φωνάξει βοήθεια. Ήταν κάπως μελοδραματικό, αλλά έλεγα μπας και αντιδράει κανείς. Δεν αντίδρασε κανείς, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αυτό κράτησε 3 λεπτά που μου φαινόταν μακριά. Μετά, το δεν μπορώ να αναπνεύσω που ακούγαμε από τα χημικά. Μετά ξαφνικά τελείωσε και δεν κατάλαβα γιατί, όπως ο Κωστής, επειδή στη δική μου περίπτωση έρθανε οι αστυνόμοι τρέχοντας και αυτό ήταν... Ακατέβηκε η αστυνομία τρέχοντας. Ναι. Μάλιστα. Από τη Βουλή. Ναι. Από το πάνω μέρος. Ακριβώς. Αυτό, αλλά αυτό που ήθελα να πω, δεν με χτύπησαν εμένα, δεν με ξέρει κανείς. Χτύπησαν την ταινία, χτύπησαν την Αντζελίκ. Χτύπησαν το κάθε άτομο που σηκώνει το κεφάλι, που δεν είναι σαν και αυτούς, που δεν τον σηκώνουν, δεν τον μισούν. Αυτό. Κάθε συμπολίτη που αντιδράει, που αντιστέκεται. Τώρα, Αγγελική, έχεις κάνει μια ταινία. Οι αντιδράσεις είναι πολλές. Και όταν μιλώ για αντιδράσεις, για πιέσεις, για απειλές, για τηλεφωνήματα, όλο αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο σε πτωεί, το οποίο σε βάζει σε δεύτερη σκέψη? Δεύτερη όχι. Έχω μουλαρώσει όσο δεν παίρνει. Διότι αυτό που... Όταν ο Θωμάς μου είπε ότι φώναξε βοήθεια και δεν ήρθε κανένας, όπως και έγινε και με τον Κωστή, είναι αυτό που με ανησυχεί το πιο πολύ. Διότι είναι μόνο 2 εκδοχές. Ή συμφωνούσε ο κόσμος για το τι γινότανε, που πάει να πει ότι η ελληνική κοινωνία νοσεί πολύ βαριά, ή έχει περάσει ο φόβος στο δρόμο από τους χρυσαυγίτες, την ακροδεξιά, γιατί εμείς έχουμε απ' όλα στην Ελλάδα. Έχουμε ακροδεξιά, έχουμε χρυσαυγίτες, έχουμε ναζιστές, έχουμε τα πάντα. Και αυτό ίσως είναι έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει και δεν αντιδρά. Δηλαδή ακόμα και έναν... πιστεύω, ελπίζω για μένα ότι ακόμα και έναν...